Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έως το τέλος Μαρτίου, οι φορολογούμενοι που έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους στην εφορία θα μπορούν να ανακτήσουν σταδιακά τον έλεγχο των λογαριασμών τους που λόγω φυλών είναι δεσμευμένοι ακόμα και για μελλοντικά υπόλοιπα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απαραίτητη προϋπόθεση για το σταδιακό ξεκλείδωμα των λογαριασμών είναι η υπαγωγή των χρεών σε ρύθμιση και η ευλαβική τήρησή της. Για κάθε ποσό οφειλής που θα εξοφλεί ο φορολογούμενος βάσει της ρύθμισης, θα αποδεσμεύεται από το λογαριασμό του πολλαπλάσιο ποσό, το οποίο θα μπορεί και να χρησιμοποιεί. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα ενοικίου, καθώς χθες δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση. Η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο στο όνομα το οποίο έχει συναθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από το σπίτι αλλά και μέσω των Δήμων ή των κέντρων κοινότητας για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το επίδομα ξεκινά από 70 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ έως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως. Θετικές είναι οι προοπτικές της αγοράς κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, με τις τιμές να βρίσκονται σε φάση σταθεροποίησης στο σύνολό τους, ενώ σε ορισμένα σημεία της πόλης παρουσιάζονται αυξήσεις, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται από ξένους αγοραστές. Πιο ανθεκτικό στην οικονομική κρίση και στην καθίζηση στην αγορά διαμερισμάτων κατοικίας αποδεικνύεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως λένε, κύκλοι της αγοράς, το κέντρο της πόλης διατηρεί την έγκλη του, αποτελώντας διαχρονική αξία για κάθε ενδυνάμει αγοραστή ακινήτου που διαθέτει και τα απαραίτητα κεφάλαια. Ανώδικα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημόνα και με τις 708,33 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,16% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.